πηγαίνουν για μια βουτιά στη θάλασσα και δεν επιστρέφουν ποτέ σπίτι τους. Αυτή είναι η μαύρη όψη του καλοκαιριού. Το ελληνικό καλοκαίρι αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες κάθε χρόνο, όμως για πολλούς οι διακοπές μετατρέπονται σε τραγωδία. Θεωρώ την επιταχτή ανάγκη να ξεκινάει η ναυαγοσοφική κάλυψη στις παραλίες αλλά και στις πισίνες από τουλάχιστον από 1η Απριλίου που έρθει ο κόσμος στο νησί μας. Εμείς εδώ αισθανόμαστε την ανάγκη του ναυαγοσώστη. Όταν την περίοδο αυτή όπως τώρα δεν έχουμε ναυαγοσώστη, το ρόλο αυτό τον παίζουμε εμείς. Δεν αφήνουμε απροστάτευτο στη θάλασσα κανέναν κολυμβητή. Τα περιστατικά πνιγμών σε παραλίες της Κρήτης σοκάρουν και προβληματίζουν, με τα θύματα να μην είναι μόνο τουρίστες, αλλά και ντόπιοι. Γι' αυτό, ναυαγοσώστες του Ηρακλείου ζητούν την ύπαρξη ναυαγοσωστικής κάλυψης από τον Απρίλιο-Μάιο σε τουριστικούς δήμους όπως Ηράκλειο, Χερσόνησος και Μαλεβίζη, προκειμένου να προλάβουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Πρέπει να κοιτάξει η πολιτεία να καλύψει άλλους 2 μήνες. Με οποιοδήποτε τρόπο. Φανταστείτε την παρουσία του ναυαγοσώστη από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο. Σίγουρα τα περιστατικά θα μειωθούν κατά πολύ. Πάρα πολύ. Τη στιγμή που τα μηνύματα τουριστικών φορέων κάνουν λόγο για μια σεζόν που θα ξεπεράσει τα περσινά επίπεδα, η ανάγκη για άμεση ναυαγοσωστική κάλυψη γίνεται ακόμα πιο επιτακτική. Είναι απαραίτητο αυτό να γίνει, να το δουν και επιχειρήσεις πιο ζεστά το θέμα, να πιέσουν τους δήμους που είναι οι παραλίες δικές τους, τα νερά τα δικά μας, όσο και αν φαίνεται εύκολα, είναι και επικίνδυνα. Ξαφνικά και μια διαθεσία και ξαφνικά ο καιρός γυρίζει από νοτιά σε βοριά πολύ εύκολα. Έρχεται ένα μεγάλο κύμα και παραπατάς και δεν πατάς πολύ καλά. Οι παραλίες που διαθέτουν ναυαγοσώστη θα πρέπει να αποτελούν πρώτη επιλογή για τους λοόμενους, προκειμένου το κολύμπι να παραμείνει μια ευχάριστη εμπειρία και για τους τουρίστες και για τους ντόπιους. Να πηγαίνουν να κάνουν την κολύμβησή τους εκεί που υπάρχει ναυαγοσώστης. Γι' αυτό μας πληρώνει η πολιτεία, είμαστε επαγγελματίες. Οποιοδήποτε ναυαγοσώστης είναι σε πόσο στην παραλία, πληρώνεται για την δική τους προστασία. Είναι μια βασική υποχρέωση των Δήμων. Αν θέλουμε να έχουμε σοβαρό τουριστικό προϊόν, θα πρέπει να είμαστε κυρίως ασφαλείς ως προορισμός και η ναυαγοσωστική κάλυψη προσφέρει ακριβώς αυτή την ασφάλεια. Είναι μια δύσκολη αποστολή για τους Δήμους, γιατί το κόστος έχει σχεδόν τριπλασιαστεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεικτικά να σας αναφέρω ότι ήδη από πέρυσι η αύξηση που έχει προϋπολογιστεί στον προϋπολογισμό του Δήμου είναι περίπου στις 100.000 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή πέρυσι είχαμε γύρω στις 230.000 ευρώ για να κάλυψει το Δήμο Μαλεβιζίου. Φέτος προϋπολογισμός έχει ξεπεράσει 300.000 ευρώ.